Ξεκινάμε με ένα θέμα που αφορά το Δήμο Χανίων, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι δομές του Δήμου Χανίων, οι αρμόδιες δομές του Δήμου Χανίων προχωρούν σε διάφορες διαδικτυακές, σε διάφορες ψηφιακές δράσεις, οι οποίες είναι δωρεάν βέβαια και απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Από την Κυριακή 4 Απριλίου έως και τις 12 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί κάποιες διαδικτυακές ομιλίες με επίκεντρο την ψυχολογία. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, τη Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Χανίων. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο αυτό. Δεν είναι, είναι πραγματικότητα, σωστά. Είναι πραγματικότητα, έτσι ακριβώς. Ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο? Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να αναφέρω ότι το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής μαζί με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ψυχολόγων του Νομού Χανίων, αποφάσισε να κάνει μια σειρά συνεδριών, ομιλιών θα έλεγα καλύτερα, όπου το φάσμα των ομιλιών είναι ευρύ. Δεν θα επικεντρωθούμε μόνο στις αρνητικές επιπτώσεις ή στις δυσκολίες του κορονοϊού που έχει προκαλέσει η πανδημία, αλλά ναι, αποφασίσαμε να το ανοίξουμε. Έτσι η κυρία Λίνα Υψούνη, η οποία είναι και ψυχολόγος στο αθλητικό κομμάτι του Δήμου Χανίων και μέλος του Συλλόγου Ψυχολόγων, αποφάσισε με τους συμμετέχοντες να βρουν θέματα τα οποία αφορούν όλους και όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Από την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και τι μπορούμε να περιμένουμε, μέχρι την διαχείριση του βάρους και πώς μπορούμε αυτή να την υποστηρίξουμε και να την εδραιώσουμε, πώς μπορούμε να μιλήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό που λέμε ψυχική ανθεκτικότητα, γιατί ξέρετε ότι ο άνθρωπος αντέχει όσα εκείνος δεν μπορεί να φανταστεί. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς να θωρακίσουμε τον εαυτό μας ώστε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, που θεωρώ ότι είναι αρετή και δύναμη και ιδιαίτερα τώρα την εποχή της πανδημίας. Ναι. Επίσης, θέματα που έχουν να κάνουν με την ενδοικογενειακή βία, αφού τα Χανιά διαθέτουν και ξενών αφιλοξενίας γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί θύματα ενδοικογενειακής βίας. Παρατηρούμε επίσης ότι αυτή την περίοδο και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, εγώ θα έλεγα, μία έξαρση, εκρηκτική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα στην ατζέντα που θα προκύψει τις επόμενες των επόμενων ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι τοποθετήσεις ή είναι και συζητήσεις? Δηλαδή κάποιος... Όχι, είναι συζητήσεις. Είναι συζητήσεις. Γίνουν... Είναι πολύ βασικό, ναι, αυτό. Δηλαδή το κοινό μπορεί, βεβαίως, να απευθύνει και ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις. Πάρα πολύ σωστά. Θα είναι διαδραστικές οι ομιλίες αυτές. Θα γίνει μια πρώτη τοποθέτηση και αναφορά, αλλά παράλληλα θα υπάρχει και δυνατότητα διαλόγου και συζήτησης. Ο κάθε ψυχολόγος θα το συνδιαμορφώσει με το κοινό στο οποίο θα βρεθεί. Ναι. Και τέλος θέλω να πω ότι ένα ακόμα θέμα το οποίο είπαμε να αγγίξουμε είναι το θέμα των ζευγαριών τα οποία βρίσκονται σε κρίση. Είτε λόγω τώρα της πανδημίας είτε γενικότερα θέματα που προϋπήρχαν και τώρα ενδεχομένως να εντάθηκαν. Άρα βλέπετε ότι έχουμε φροντίσει να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, μια ευρεία γκάμα θεμάτων και να μην σταθούμε σε ένα και μόνο θέμα. Και γι' αυτό εξάλλου οι συναντήσεις μας είναι 5, είναι αρκετές. Πρέπει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή? Θα δώσουμε ακριβώς, θα δοθεί link στο Δήμο Χανίων, στο site του Δήμου Χανίων, όπου οποιοδήποτε επιθυμεί μετά μπορεί να παρακολουθήσει, πατώντας αυτό το link, να παρακολουθήσει τις ομιλίες αυτές. Αρχής γενομένης από το Σάββατο 3 του μήνα στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Είναι αυξημένες οι ανάγκες μέσα στην περίοδο της επιδημιολογικής κρίσης προκειμένου να υποστηριχτούν ψυχολογικά πολίτες, δηλαδή χτυπούν την πόρτα δομών στο Δήμο σας πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχολογικά μέσα στην πανδημία. Έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά? Πολύ εύστοχη ερώτηση. Θα ξέρετε κι εσείς από την πείρα σας ότι ναι, όντως υπάρχει αύξηση των περιστατικών αυτών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όλο και περισσότερο βρίσκονται στην ανάγκη, είτε γιατί έχασαν τη δουλειά τους,
είτε γιατί λόγω εγκλεισμού έχουν θέματα μέσα στο σπίτι, είτε γιατί θα σας πω εγώ ένα άμεσο παράδειγμα, ξεκίνησαν τώρα ξανά οι προπονήσεις στα κολυμπητήρια και τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη όχι όλα, αλλά ένας μεγάλος σημαντικός αριθμός έχει αύξηση βάρους. Είτε γιατί δεν αντέχουν άλλο πλέον αυτόν τον εγκλεισμό και νιώθουν εγκλωβισμένοι και η ανθεκτικότητά τους πλέον βρίσκεται στα όρια της. Ναι, παρατηρούμε αύξηση όλων αυτών. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πλάνο, υπάρχει κάποιο σχέδιο και μετά την περίοδο της πανδημίας προκειμένου να ενισχυθούν αυτές οι δομές στο Δήμο σας? Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε τώρα για τον συμβουλευτικό σταθμό, το ένα κομμάτι, όπου ο συμβουλευτικός σταθμός ήδη αποτελείται από 2 ψυχολόγους οι οποίες δουλεύουν στο σταθμό. Υπάρχει δηλαδή ενίσχυση. Έχουμε επίσης ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς περισσότερους τώρα με τη βοήθεια των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε είναι να εξασφαλίσουμε μόνιμο προσωπικό για να ενισχύσουμε αυτές μας τις δομές λόγω των αναγκών και πέραν του κορονοϊού. Μάλιστα. Γιατί τα αποτυπώματά του ο κορονοϊός θα ξέρετε ότι θα τα αφήσει για αρκετό καιρό μετά που θα επουλωθούν οι πληγές μας. Να επαναλάβουμε, από 4 Απριλίου έως και 12 Απριλίου, σωστά, αυτές οι διαδικτυακές ομιλίες με επίκεντρο την ψυχολογία και το σχετικό link. Θα αναρτηθεί πότε? Το σχετικό link θα αναρτηθεί μέχρι αύριο το απόγευμα, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει www.hania.gr στα λατινικά και θα βρει στο μπάνερ δεξιά το τμήμα του αθλητισμού και της πρόνοιας, στο οποίο θα αναγράφεται το link όπου μπορούν να πατήσουν για να συνδεθούν. Μάλιστα. Στις ομιλίες αυτές. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό μήνα. Να είστε καλά.